Ακόμη μία θέλω εγώ τελευταία για να κλείσουμε. Υπάρχει κάποιος άλλος. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε τη διαφορά που μπορεί να έχει αυτό που πρεσβεύει η λαϊκή ενότητα σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει σύγκρουση να φύγουμε, να γίνει έξοδος από την Νομισματική Ένωση, με αυτό που προσπαθούσαμε τόσο καιρό να αποφύγουμε και πρέσβευε ο κύριος Σόιμπλε. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Τι πρέσβευε λοιπόν ο κύριος Σόιμπλε? Λέω αυτό γιατί έχει γίνει μια συζήτηση τελείως από του πονηρού. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι πρέσβευε ο κύριος Σόιμπλε γιατί κανείς δεν με ενημέρωσε. Και δεν ενημέρωσε κανέναν άλλο. Δεν υπήρξε δηλαδή ενημέρωση ούτε των βουλευτών ούτε κανένας άλλου. Λεπτομερής του τι σημαίνει στην πραγματεύση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ένα κείμενο 8 παραγράφων, κάθε μία από αυτές είναι 5 γραμμές για το τι πρότεινε ο κύριος Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε λοιπόν πρότεινε δύο πράγματα στην ελληνική κυβέρνηση. Της πρότεινε ένα μνημόνιο με σκληρούς στόχους, με ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο θα αποπληρώνει το χρέος των τραπεζών, με ολική μεταρρύθμιση του κράτους υπό την υποπτία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα τα άλλα τα οποία τα είδαμε στο τρίτο μνημόνιο. Αυτό ακριβώς της πρότεινε. Η πρώτη πρόταση του Σόιμπλε ήταν αυτό ακριβώς. Της πρότεινε επίσης στις 4 εκείνες παραγράφους που μπορέσαμε να διαβάσουμε, γιατί αυτό ξέρουμε, προσωρινή έξοδο από το ευρώ με 50 δισεκατομμύρια στήριξη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, διευθέτηση του χρέους υπό τους όρους της κλάδου του Πατσιού και σκλήρινση ταυτόχρονη των μηχανισμών της Νομισματικής Ένωσης που θα απομείνει αν έφευγε η Ελλάδα. Πιο σκληρή δηλαδή λιτότητα και πιο σκληρή μηχανισμή επιτήρησης για τους 18 που θα μένουν. Αυτό λένε αυτές οι δύο παράγραφοι. Πού τα βρήκαν τα περί μνημονίου και ούτω καθεξής, τα οποία αυτό δεν ξέρω. Αυτά που λέει ο κύριος Παπάς, ότι ο Σόιμπλε πρότεινε δραχμή με μνημό, πού τα βρήκαν δεν ξέρω. Ίσως και να τους το είπε. Πάντως δεν το είπε σε κανέναν άλλο. Και δεν το είπε σε εμάς. Αυτά πρότεινε ο κύριος Σόιμπλε. Και ξέρω ότι η κυβέρνηση, βλέποντας αυτά τα δύο, τις δύο προτάσεις του Σόιμπλε, διάλεξε την πρώτη. Αυτό που εφαρμόζουμε είναι σχέδιο Σόιμπλε. Δεν είναι το σχέδιο του γείτονα ή κάποιου άλλου. Του Σόιμπλε το σχέδιο εφαρμόζουμε. Δεν διαλέξαμε το δεύτερο. Γιατί? Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση θα λαμβάνει στο ευρώ πάση θυσία. Γι' αυτό. Ποια είναι η διαφορά του αυτού που πρότεινε ο Σόιμπλε με αυτό που λέμε εμείς? Μα και μόνο να ακούσει ο Σόιμπλε για στάση πληρωμού και διαγραφή του χρέους, για δημόσια διοίκηση, εθνικοποίηση των τραπεζών, για άρση της λιτότητας, για παρέμβαση, για παραγωγική ανασυγκρότηση, με στήριξη των κέριων τομών της οικονομίας, για αναδιανομή και ούτω καθεξής, θα πάθει αποπληξία. Θα πάθει αποπληξία. Θα πατήσει πάλι. Δεν μπορείς να πάλι. Λοιπόν, αυτά είναι τελείως, δεν υπάρχει καμία, είναι ασήμαντα πράγματα. Αυτός που πρέπει να απαντήσει σε αυτό δεν είμαστε εμείς, η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει. Και πρέπει να μας πει, γιατί από τις δύο προτάσεις του Σόιμπλε διάλεξε την πρώτη. Για ποιο λόγο? Χωρίς καν να συζητήσει τη δεύτερη. Ξέρετε πότε άρχισε να κουβεντιάζει το δεύτερο? Εγώ το έθεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σηκώθηκα και ρώτησα. Πού είναι αυτή η πρόταση? Γιατί μας λέγανε μέχρι τότε ότι η επιλογή είναι ή το μνημόνιο ή η άτακτη χρεοκοπία. Αυτό μας λέγανε, θυμάστε. Δηλαδή η ολική καταστροφή. Και σηκώθηκα εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα και λέω.